και έχουμε τη χαρά να παρευρισκόμαστε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Αδέσποτων Ζών, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια για αυτήν τη δράση. Καλημέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα, έχουν γίνει περίπου 50 στηρώσεις αυτή τη στιγμή και προχωράμε να φτάσουμε τις 80 με 100 αν τα καταφέρουμε. Είναι μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και θέλω να τους ευχαριστήσω τους εθελοντές που φέρανε αδέσποτες γάτες από την Έδεσα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη ΔΚΕΔΕ, την ομάδα εθελοντών Respect the Animal Έδεσας και φυσικά τους εθελοντές κτηνιάτρους της ΕΔΚΕ. Έχουμε πολλά ερωτήματα σχετικά με το καταφύγιο, αν χρηματοδοτηθεί, ρωτάνε οι συμπολίτες μας, μήπως έχετε κάποια καλύτερη πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Έδεσας φιλοξενεί περίπου 150 αδέσποτα ζώα. Σε λίγους μήνες δημοπρατείται η πρώτη φάση του νέου σύγχρονου κοινοκομείου στην περιοχή της Σωτήρας και σε λίγες μέρες ο Δήμος Έδεσας προμηθεύεται ένα όχημα ειδικού σκοπού για τη μεταφορά και την περισυλλογή αδέσποτων ζώων. Επίσης είμαστε σε σκέψη και μετά από προτάσεις και συμπολιτών μας να φύγει η άσχημη εικόνα με τα χαρτοκούτια που υπάρχουν σε πολλούς κάδους δίπλα και να προμηθευτούμε ειδικά πιστοποιημένα σπίτια τα οποία θα έχουν και υποδοχή για να μπορούν να ταΐζουν υποδοχές τα ίστρες για να ταΐζουν οι συμπολίτες μας τις αδέσποτες γάτες και να μην είναι αυτή η άσχημη εικόνα. Όσον αφορά τα σκυλιά, μέσα στον αστικό ιστό υπάρχουν κάποια σκυλιά, κάποια μπορεί να είναι επιθετικά. Μπορείτε να μας πείτε τη διαδικασία, πώς μπορούμε να συγκαταλέξουμε ένα αδέσποτο σκύλο ως επικίνδυνο? Όταν έρχεται καταγγελία στο Δήμο, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η Πενταμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον εκάστοτε αντιδήμαρχο, ένα μέλος της φιλοζωικής, έναν κτηνίατρο και έναν εκπαιδευτή σκύλων. Είναι μια πολύ όμορφη δράση. Θα μπορέσουμε και στο μέλλον να φιλοξενήσουμε μια τέτοια δράση? Η σημερινή δράση είχε μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και θα είναι καλό κάθε χρόνο να κάνουμε μια αντίστοιχη δράση και εμείς ως Δήμος και οι υπόλοιποι Δήμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Δίου.